Καλησπέρα, Check Tech Now, ο Κώστας εδώ, γνωστός και στις Πέργων στα Games. Σήμερα θα δούμε ένα παιχνίδι το οποίο κυκλοφορεί από την εταιρεία Silver Dollar. Στο Steam είναι σε έκπτωση αυτές τις μέρες στα 3,99 ή 20% περίπου, ή αλλιώς η τιμή του είναι νομίζω 4,99. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο όσοι είστε λίγο πιο μεγάλοι, θυμάστε τα Stick Fighting People. Δηλαδή ανθρωπάκια τα οποία πάλευαν, διάφορα βιντεάκια που κυκλοφορούσαν στο ίντερνετ κάποια εποχή πριν από 4-5 χρόνια. Και κάποιος πήρε την εταιρεία, προφανώς η εταιρεία Silver Dollar, και έφτιαξε πάνω σε αυτά ένα fighting game το οποίο πραγματικά είναι τρομερά απολαυστικό. Λοιπόν, επειδή για κάποιο περίεργο λόγο ο ήχος δεν μπορεί να χαμηλώσει, δεν είναι και ρυθμίσεις τόσο τέλειες στο παιχνίδι και η φωνή μου θα υπερκαλύπτεται από το παιχνίδι, θα σας περιγράψω λίγο στα γρήγορα τι θα δούμε και θα παίξω περισσότερο χωρίς περιγραφή, γιατί δυστυχώς δεν μπορώ να μιλάω και να υπερκαλύπτω τον ήχο, είναι τρομερά ψηλή φωνή. Λοιπόν, έχουμε ένα ανθρωπάκι, μπορούμε να κινηθούμε δεξιά ή αριστερά, πρέπει οι εχθροί μας να ορθούν σε εμβέλεια κρούσεις, δηλαδή να έρθουν πολύ κοντά για να μπορέσουμε να τους χτυπήσουμε. Έχουμε όπλα τα οποία το κλέβουμε από τους αντιπάλους μας και τα χρησιμοποιούμε, και μπορούμε, καθώς περνάμε πίστες, να αναβαθμίζουμε τον χαρακτήρα μας σιγά σιγά, βάζοντας του διάφορα skill, τα οποία κυρίως τα πρώτα level έχουν να κάνουν με το πως θα χρησιμοποιεί τα όπλα. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν χρησιμοποιεί παραπάνω βέλια από ένα ή δύο. Λοιπόν, το παιχνίδι είναι αυτό, είναι σε δύο modes, στα levels και στο survival. Το survival πρέπει να το ξεκλειδώσετε παίζοντας το levels. Στην αρχή ξεκλειδώνεται. Στο levels απλά ανεβάζετε level, έχετε τρεις επιλογές, student, master και grandmaster. Τερματίζοντας το παιχνίδι σε student ξεκλειδώνετε το master, τελειώνοντας το παιχνίδι σε master ξεκλειδώνετε το grandmaster. Στο survival υπάρχουν τρία mod πάλι, τα οποία είναι, πρέπει να κάνουμε κάποια achievements για να τα ξεκλειδώσουμε. Το survival ξεκλειδώνεται, είπαμε, πρώτα μέσα από το levels. Λοιπόν, και μπαίνοντας στο παιχνίδι έχουμε κάποιες πίστες τις οποίες πρέπει να περάσουμε. Όπως βλέπουμε υπάρχουν πάρα πολλά πραγματάκια, πάρα πολλά επίπεδα να περάσουμε. Ξεκινάμε από ένα tutorial το οποίο έχει κάποιες πίστες. Λοιπόν, αν δεν κάνουμε miss σε κανένα, αν δεν χάσουμε κανένα χτύπημα σε αντιπάλους, έχουμε 0 miss που είναι πολύ καλό score, και perfect είναι όταν κερδίζουμε, όταν δεν μας χτυπήσουν οι αντίπαλοι να χάσουμε ζωή. Λοιπόν, υπάρχουν πίστες τις οποίες παίζουμε για να τις αναβαθμίσουμε. Μπορούμε να παίξουμε ξανά και ξανά και ξανά. Είναι τρομερά εθιστικό παιχνίδι. Σε κάποιες έχουμε κάποια όπλα, τρομερά όπλα θα σας δείξω, και κάποια boss. Λοιπόν, αυτό που θα κάνω εγώ είναι να παίξω το tutorial λίγο, να δείτε πως είναι μια πίστα σε 4 επίπεδα, να παίξω μία με σπαθιά, ένα boss και μία με nunchuck για να καταλάβετε πόσο εθιστική είναι. Λοιπόν, τρομερό replayability, η εταιρεία Silver Dollar δεν έχει παρουσιάσει τίποτα αξιόλογο, είναι το πρώτο αξιόλογο παιχνίδι που βγάζει, τρομερά απλό αλλά τρομερά εθιστικό, πραγματικά πιστέψτε με, αξίζει τα 3-4 ευρώ που θα δώσετε για να το πάρετε με τα χίλια. Έχει τρομερά achievements, έχει πολύ πλάκα και πιστεύω ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα σας κάνει να λιώσετε, είναι τρομερά πανεύκολο, είναι τρομερά απλό αλλά είναι τρομερά φοβερό. Λοιπόν, η μουσική αξίζει να τη βάλουμε να παίξουμε, αν και μάλλον θα πάω χωρίς μουσική ένα γύρο να δούμε τι γίνεται. Για πάμε να δούμε. Λοιπόν, οι αντίπαλοι μας έρχονται στη ζώνη δεξιά και αριστερά. Στα αριστερά βαράμε με το B, στα δεξιά στα αριστερά με το H μάλλον, στο αριστερά με το B. Λοιπόν, αν έχουμε πληκτρολόγιο και ποντίκι, επιτιθέμεθα με το δεξί και το αριστερό κλικ. Δηλαδή, μπορούμε να το παίξουμε και με πληκτρολόγιο και ποντίκι. Εμένα προσωπικά με βολεύει το χειριστήριο του Xbox. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Και
Ο σκοπός μας είναι να τους χτυπήσουμε. Κάποιοι εχθροί έχουν διαφορετικά abilities, κάποιοι θέλουν παραπάνω attack, κάποιοι έχουν κάποια skill. Πάμε να δούμε. The enemy has entered the zone. Notice how the great enemies take one hit. Press X now to wait for enemies to approach you. Fight using only the X and B buttons. B when enemies enter your zone. You will see the next of these zones light up. You are in the fire. Missing leaves you open to enemy attacks. Try not to miss. Number is your overall mastery. Keep playing to increase this score. Fewer misses gives you a higher score. Λοιπόν, το παιχνίδι κυμαίνεται όσο πάει και καλύτερα, αλλά επειδή το θέμα του παιχνιδιού είναι το ότι αξίζει με μουσική, θα σου το βάλω με μουσική. Λοιπόν, από εδώ και πέρα σταματάω να μιλάω εγώ. Θα το δούμε με μουσική γιατί αξίζει πολύ περισσότερο. Είναι πολύ πιο εθιστικό. Λοιπόν, πάω, βάζω μουσική επειδή θα με υπερκαλύπτει. Πάμε να το δούμε. Λοιπόν, συνεχίστε να παρακολουθείτε εσείς. Και τώρα ένα boss. Boss round. This boss switches between green and blue. The enemy's hits are indicated below them. Drop below the ground. You are too slow. You will take damage. Victory! Platinum medal awarded. Και τώρα θα δούμε και μια κανονική μάχη αρκετά δύσκολη. Λοιπόν, Thank you.
destroy him! Victory! Bronze medal awarded! Λοιπόν, τώρα θα δούμε και μερικά skill του παιχνιδιού, τα οποία κερδίζουμε καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και τα βάζουμε. Πώς μπορούμε να έχουμε παραπάνω όπλα ή παραπάνω heal ή παραπάνω πραγματάκια. Επίσης, κατά τη διάρκεια πέφτουν πολλά σπάνια αντικείμενα τα οποία και μαζεύουμε. Λοιπόν, ας πούμε προς το παρόν έχω δύο βρει για παραπάνω βέλη και παραπάνω στιλέτα. Λοιπόν, αυτό ήταν το παιχνίδι μέχρι τώρα. Έχει πολύ ωραίο mod. Θα σας βάλω και λογικά τις επόμενες μέρες θα παίζω συνέχεια το συγκεκριμένο παιχνίδι, οπότε θα το δούμε πολλές φορές. Λοιπόν, πραγματικά πηγαίνετε και αγοράστε το, είναι ένα από τα καλύτερα παιχνίδια που υπάρχουν. Επίσης, να τονίσω ότι κάθε φορά που παίζουμε το παιχνίδι στην ίδια πίστα αυξάνεται ο ρυθμός με τον οποίο έρχονται οι αντίπαλοι, οπότε είναι λίγο πιο δύσκολο και υπάρχει ένα challenge κάθε φορά που παίζουμε την ίδια πίστα ξανά και ξανά, είναι λίγο πιο δύσκολο από ό,τι πριν. Είναι πολύ εθιστικό, που εγώ προσπαθώ να τα πάρω όλα σε όσο πιο καλή κατάσταση, σε perfect κλπ. Ένα παιχνίδι το οποίο αξίζει και το χρόνο και τα χρήματά σας. Ήμουν ο Κώστας, Check Tech Now, σας ευχαριστώ για τα subscribe, σας ευχαριστώ για τα καλά σας σχόλια. Το συγκεκριμένο παιχνίδι πραγματικά αξίζει να επενδύσετε σε αυτό και να το πάτε να το πάρετε. Καλή σας μέρα.